μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα, στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα. Την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα, μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη, δυνάστες σωτήρες σε θέλουν φυλάσθενοι, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο τον πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο, ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο αφέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου σε σπίτι αλλού, απόψε πάντα γόσαμε σε σπίτι αλλού. Αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοσης στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sale Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος, κατασκευές αλουμινίου, ποταμή Καλύμνου, τηλέφωνο 2243051101, αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος. Κύριε, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, κυρία Μαγιάννη, είστε καλά? Μια χαρά. Διάθεση.
Πολύ καλή. Πάμε εκεί. Έχουμε ρεπορτάζ σήμερα να δείξουμε απίθανα. Πάμε. Να, βέβαια πρέπει να σου πω ότι εκεί που φτιάχνει ο καιρός, εκεί χαλάει. Εκεί συννεφιάζει, εκεί κάνει λίγο ψυχρούλα και δεν μας αφήνει να απολαύσουμε και τις πολύ ωραίες θάλασσές μας. Και εμείς τι θα κάναμε τώρα. Εμείς θα πούμε, θα γνωρίσουμε λίγο τις δυστροπίες του καιρού. Ναι, θα κάνουμε τις μπάνια μας. Μας. Θα βγούμε έξω, θα κρυώνουμε, θα κουκουλωνόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι έχουμε σήμερα. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ, γιατί είπαμε ότι η δική μας εκπομπή έχει πολλά ρεπορτάζ. Πηγαίνουμε, θέλουμε να καταγράφουμε εικόνες από την Κάλυμνο και να σας τις μεταφέρουμε και μέσα από αυτές να βγαίνουν και ειδήσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια πολύ ωραία περιοχή της Καλλινού που είναι τα Θέρμα. Όπου εκεί στα Θέρμα και στη Γέφυρα, όλοι οι πόθια σχεδόν μαζί με τα παλιά κασόνια που έχει γίνει η νέα παραλία κάνουν τον μπάνιο του Σικαλίνου. Άρα θα δείξουμε δηλαδή γρήγορα να πούμε τους τίτλους, ναι, τον δήμαρχο που μιλάει ότι θα ξαναδεί εκεί την περίπτωση του αντιαισθητικού μεταλλικού π. Καλά έκανες τώρα και με έκοψες, γιατί είπαμε ότι θα βλέπε τίτλους και εγώ άρχισα να αναλύω. Έχεις δίκιο, ξεχάστηκα. Πάμε. Λοιπόν, θα πάμε στον ταχυδρόμο που υπάρχει ακόμα ταχυδρόμο στην Κάλυμνο, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου εμείς τον συναντήσαμε, αλλά πηγαίνει σε πολλές περιοχές. Γιάννης Μαστρακούκος μιλάει για το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου και για το Γενικό Προεδρικό Σχέδιο. Θα πάμε στον Ηλία του Μακαρούνα στην Παλιώνισο, όπου μας λέει ότι δεν θα γίνει το πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο. Μια τρυφερή στιγμή από την Παλιώνισο πάλι, Ποθητός και Πετρούλα, Καλλιδόνη. Θα δείτε και θα δείτε τι εννοούμε ότι είναι τρυφερές στιγμές. Θα πάμε στο τελευταίο περίπτερο, εκεί κοντά στα Σκάλια, που το έχει η κυρία Βούλα Πλάτση. Βαζανάλη Αντώνη, 97 χρονών, με πνευματική διάβγεια παλιό Βοσκαρού, μας λέει δύστιχα, μας τραγουδάει και μας στέλνει έτσι και τους χαιρετισμούς του. Την παραδοσιακή Κάλυμνο θα σας δείξουμε σήμερα. Mm-hmm. Και θα τελειώσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαμαίο, πρόεδρο του αναγνωστηρίου ΕΜΟΥΣΕ. Παρουσιάζει το βιβλίο Συγκοινωνίες και Επικοινωνίες στην Κάλυμνο του χθες του κυρίου Γιάννη Πατέλη. Και είναι ωραίο βιβλίο. Πολύ ωραίο. Μέσα, πολύ ωραίο. Είπαμε θα τα αναλύσουμε μετά. Πολύ ωραία, μπράβο. Πάμε στο Δημήτρη να τα βάλει σε μία σειρά. Λοιπόν, έλεγε στην αρχή, Μπέτη, γιατί η διάθεσή μας ότι ο καιρός αλλάζει, κάνει, δείχνει, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι εδώ, νησιώτες, η καλή μια ακόμα πιο αισιόδοξη. Θα πάμε να κάνουμε, να βρούμε τις παραλίες, να κάνουμε τις βουτιές μας. Αλλά υπάρχει ένας βράχος εκεί στα Θέρμα που νομίζουμε ότι μια παρέμβαση που έκανε ο Δήμος. Δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Αισθητικά δεν είναι καθόλου ωραία. Και επειδή αυτό. Ναι, είναι ένα φυσικό. Έτσι, έχει φυσικό κάλος να μην το χαλάσουμε. Τα είπες πολύ ωραία στο Δήμαρχο. Να σας ακούσουμε και τους δύο. Να μας ακούσετε. Τα πάμε. Πάμε. Όταν μιλάει κανείς με τον Δήμαρχο της Καλλίνου, ανοίγει τόσα πολλά θέματα. Εμείς έχουμε μία ατζέντα συγκεκριμένη. Ερχόμαστε εδώ, απαντάει τόσο πολύ και τόσο, είναι τόσο χυμαρώδης που δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, πείτε μας τώρα τι κάνετε με τις σκάλες, αυτές τις σκάλες που βάλετε εκεί στη γέφυρα και στα Θέρμα. Και οφείλουμε να πούμε ότι δεν ήταν τώρα οι σκάλες αυτές για το χώρο εκείνο, ο οποίος είναι καταπληκτικός, πολύ ωραίος. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα, σχόλια. Η Ελένη Μενεγάκη όταν ήρθε έλεγε τα ωραιότερα για αυτή τη μικρή παραλίτσα. Πήγατε σε εκείνο το βράχο που είναι ένα φυσικό κάλος, του βάλατε μια σκάλα που δεν βλεπότανε, του βάλατε ένα πράγμα εκεί να κρατάνε όσοι δεν μπορούν να πηδήξουν από τον ένα βράχο στο άλλο. Αυτά τα φτιάξει η φύση. Οι άνθρωποι δεν έρχονται να τα χαλάσουν. Η φύση καλώς τα έφτιαξε. Από εκεί και πέρα όμως κάποιοι πρέπει να μπορούν να τα εκμεταλλεύονται, να τα αξιοποιούν με τον καλύτερο. Για όλους, κύριε Δήμαρχε, αυτό. Είναι η παραλίτσα για όλους. Εκεί οι νέοι άνθρωποι θα πούνε. Κυρία, ποιος τα λέει αυτά.
Το λέει. Αυτός είναι κοινωνικός. Το φυσικό. Ρατσισμός. Όχι, όχι. Το λέει το φυσικό αυτό περιβάλλον. Αυτός είναι κοινωνικός. Καθόλου. Ρατσισμός. Το λέει το φυσικό περιβάλλον. Εκεί πάει όποιος θέλει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επιτρέψτε μου για άλλους λόγους να το κλείσω εδώ το θέμα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Εντάξει. Εντάξει, κάποιοι μπορούν να διαφωνούν, κάποιοι μπορούν να συμφωνούν, διότι όταν μπήκε, σας διαβεβαιώ ότι εγώ δέχτηκα, δεν θα πω πολλά, 30 τηλεφωνήματα, καλώς μπήκαν αυτές οι σκάλες που δίνουν τη δυνατότητα να μπει ο άλλος μέσα για να μην γλιστρήσει. Τώρα κάποιοι άλλοι που έχουν μια άλλη αισθητική, εντάξει, μπορεί και να διαφωνούν. Τι να κάνουν, ας το κλείσουμε όμως. Καλώς. Τώρα όμως είδαμε ότι το φτιάξατε. Ας το κλείσουμε εδώ το θέμα και θα δούμε τι γίνεται. Καλώς, ευχαριστούμε. Να δούμε. Λοιπόν. Ξέρετε ότι παλιά. Τον ταχυδρόμο τον περιμένανε με πολύ μεγάλη προσμονή, γιατί τους έφερνε τα γράμματα από το εξωτερικό εδώ, ιδιαίτερα στην Κάλυμνο, όπου η μετανάστευση ήταν έτσι ένα μεγάλο αγκάθι για τους Καλύμνιους και περιμένανε με πολύ καρτερία τα γράμματά τους. Σήμερα ο ταχυδρόμος υπάρχει, αλλά δεν φέρνει γράμματα, φέρνει μόνο λογαριασμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. ΔΕΙΑΚ. Εμείς το συναντήσαμε τον Νικόλα τον Κουλουριώτη, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ο οποίος μας είπε εντάξει τι να κάνω, η δουλειά μου είναι αυτή, αλλά με υποδέχονται καλά. Δείτε το. Βρισκόμαστε στο μαράσι του Αγίου Νικολάου, όπου εδώ υπάρχει ακόμα ο ταχυδρόμος που έρχεται και φέρνει τα γράμματα, εάν είναι γράμματα, στις γειτονιές εδώ, στη γειτονιά του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, ο ταχυδρόμος Δάτος. Νάτος. Καλημέρα, είναι ο Νικόλας ο Κουλουριώτης. Τι κάνεις, Νικόλα μου? Να, γυρίζω να δώσω γράμμα τους ανθρώπους. Δυσάρεστα με λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε. Γιατί είναι δυσάρεστα? Γιατί μόνο λογαριασμούς μοιράζω, τίποτα. Δεν είναι πια το γράμμα που ερχόταν παλιά, ε. Τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει και έχουμε την άνεση να επικοινωνούμε. Ναι, με το. Ναι. Από όλα τα κανένα. Το Viber τώρα είναι μόνο λογαριασμούς. Τίποτα μόνο άλλο. Λογαριασμοί. Τίποτα άλλο. Και δεν σε καλοϋποδέχονται δηλαδή. Εντάξει. Με το γέλιο λογικά, αλλά από μέσα του θα λένε πάλι λογαριασμούς μου φέρει. Πάλι λογαριασμούς. Τι να κάνω. Και τα μοιράζει όλη την γειτονιά εδώ του Αγίου Νικολάου. Άγιος Νικόλα, Άγιος Βασίλειος, Καλαμιώτησα, Χριστός, Άγιος Μάμας, Αγία Τριάδα, Ευαγγελίστρια. Πολλές γειτονιές. Και τους ξέρεις όλους τους ανθρώπους εδώ. Και με τα ονόματά τους και ανθρώπους που μένουν μέσα. Ναι. Μπράβο. Και σπίτια λοιπόν. Πολλά, τι να κάνουμε. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά σου. Λοιπόν, τι να σου πούμε, καλή συνέχεια. Εντάξει, εμείς είχαμε ξεχάσει τον ταχυδρόμο, να όμως που υπάρχει. Υπάρχει να μέρα. Βλέπουμε και μία γειτόνισσα εδώ. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Καλά το περιμένετε τον ταχυδρόμο? Βέβαια, είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, ευγενικό, γελαστό, με το καλαμπούρι του, μας αρέσει πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι σας φέρνει μόνο λογαριασμούς. Λογαριασμούς, τι έκαμε, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πρέπει να τα πληρώσουμε, δεν γίνεται διάφορα. Έγινε τέλειος, τι έκαμε, είναι καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Είναι. Μπράβο, είναι ευχάριστο αυτό δηλαδή κάθε πρωί να βλέπετε, κάθε πρωί, όποτε έχετε λογαριασμούς. Να βλέπετε έναν άνθρωπο σας χαμογελάει. Γέλιο, ναι, θα έρθει με το γέλιο, με το καλαμπούρι, μια χαρά. Καλά να είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, Νικόλα, έχεις, βλέπω εδώ, φαν. Προσπαθώ να είμαι καλός, όχι προσπαθώ. Έτσι πρέπει να το έχει δρόμος. Το χαμόγελο, ό,τι προβλήματα έχει από το σπίτι του, δεν τα μεταφέρει στη δουλειά του. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο, Νικόλα μου. Και έτσι να συνεχίσεις. Να είσαι ευχάριστος, γιατί πολλές φορές ξέρεις, φέρνοντας τους λογαριασμούς, δεν έχουν να το πληρώσουν οι γυναίκες. Και... θέλεις να πεις. Θέλω να πω κάτι, Νικόλα. Νικόλα, λέω, Μπέτη, γιατί ο Νικόλας υπήρξε μαθητής μου. Mm-hmm. Και από τα μαθητικά του χρόνια ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, ευγενέστατος, καλός. Πολύ ο φίλος με τα σπόρα του, τα αγαπούσε πάρα πολύ μέχρι. Συνεχίζει. Και έπαιζε και τερματοφύλακας και του έβαζα κάτι ωραία γκολ εγώ. Τα θυμόνται όταν συναντιόμαστε, τα συζητάμε. Αλλά πάρα πολύ ένα πολύ καλό παιδί και ένας καλός υπάλληλος του ταχυδρομείου. Εξαιρετικός. Νικολάκη μου, να είσαι καλά. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό θέλουμε. Καλούς υπαλλήλους. Να είσαι καλά, Νικόλα, και να συνεχίζεις. Γεια σου. Είναι καλό να πάτε. Γεια σας. Νομίζω, κυρία Μαΐλη, ότι το ρεπορτάζ με τον κύριο Μαστροκούκο θα το αναλύσετε εσείς.
Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος θέλησε να μας ζήτησε να μας μιλήσει. Γιατί είχε να κάνει παράπονα. Παράπονα για το γεγονός ότι πια έχει αμβληθεί η ιστορία με τον κορονοϊό, όπως είπε, και καλό θα ήταν να γίνονται τα δημοτικά συμβούλια όπως γινόντουσαν παλιότερα. Δηλαδή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μπορούν να αναλύονται τα θέματα, διότι εκπεριφοράς τώρα, διαπεριφοράς μάλλον, δεν μπορούν να γίνουν συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε να πούνε και τα. Να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις και απόψεις. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο που τόνισε ο κύριος Μαστροκούκος είναι ότι γιατί καθυστερεί να γίνει το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Καλύμνου. Γιατί αυτό είναι ένα κάθε για την Καλύμνο. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε μέχρι σήμερα γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Ήταν από τα πρώτα που είπε ο Δήμαρχος ο κύριος Διακομιχάλης τότε στις προεκλογικές του ομιλίες, ότι γενικό πολεοδομικό σχέδιο πρέπει να αποκτήσει Κάλυμνος. Και επειδή όταν ήταν δήμαρχος την προηγούμενη τετραετία είχε φροντίσει και το είχε φτάσει σε ένα σημείο, άρα έμεναν κάτι πολύ λίγα, να το συνεχίσουμε. Αυτό είπε ο κύριος Μαστροκούκος και ρωτάει το δήμαρχο γιατί και πώς. Και να πούμε μόνο ότι εμείς θα δουν οι τηλεθεατές μας απαντήσεις του δημάρχου που έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Με το φακό του Καλύμνος News επισκεφθήκαμε τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο με αφορμή την επιστολή που έστειλε και δημοσίευσε το Καλύμνος News. Ήρθαμε λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό. Καλή σας μέρα, κύριε Μαστροκούκο. Καλή σας μέρα. Είναι γεγονός ότι δημοσιοποιήσαμε ως παράταξη μία επιστολή η οποία αφορά στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και γίνομαι πιο σαφής, πιο αναλυτικός. Όλα τα δημοτικά συμβούλια και γενικώς τα συλλογικά όργανα την περίοδο του κορονοϊού ήταν σε αναστολή και λειτουργούσαν μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, και το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσιζε στα θέματα διαπεριφοράς. Δηλαδή δεν δινόταν η ευκαιρία για συζήτηση, απλά λέγαμε ένα ναι όχι και βάζαμε μια υπογραφή και τελειώναμε προκειμένου να λειτουργήσει ο Δήμος. Το θέμα όμως τώρα της πανδημίας έχει αυλυνθεί. Όλα τα όργανα λειτουργούν, εμείς εξακολουθούμε μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες με διαδικτυακή συζήτηση, εξακολουθούμε να λειτουργούμε διαπεριφοράς. Αυτό όμως πρέπει να σταματήσει, διότι αποβαίνει εις βάρος και της θεματολογίας η οποία εισάγεται στο πινάκιο και της αποτελεσματικότητας και της ουσίας των θεμάτων, και νομίζω ότι καταργεί στην πράξη τόσο την έννοια της δημοκρατίας όσο και την έννοια των αιρετών. Και για να μην κάνουμε μόνο κριτική, κάναμε και μία πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή. Είπαμε, οι συνεδριάσεις να γίνονται κανονικά στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, και όσοι συνάδελφοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τότε μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Αυτή ήταν μία πρόταση. Η δεύτερη πρόταση που είπαμε και αφήσαμε ικανό χρονικό διάστημα στη Δημοτική Αρχή είναι να προχωρήσει στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου που να τηρεί τις προϋποθέσεις και τους υγειονομικούς όρους. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της επιστολής εν τάχει, διότι, κυρία Μαΐλη, κυρία Χαραμαντά, αγαπητές συμπατριώτες και συμπατριώτες, με τον τρόπο διαπεριφοράς συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν, όπως σας προείπα, να εισαχθούν θέματα σοβαρά για την ανάπτυξη της Καλύμνου. Αυτό ήταν ένα μέτρο όταν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, το τεράστιο με τον ιό. Τώρα τα πράγματα έχουν κάπως αμβληθεί. Σωστά. Άρα πρέπει να πάμε παρακάτω. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένος, ότι δεν μπορούν να εισαχθούν θέματα, θα σας βάλω μόνο ένα θέμα, το οποίο κατά την άποψή μας μπορεί στο ευρύ κοινό να μην ακούγεται και τόσο ας πούμε μεγάλο, όμως για μας είναι τεράστιο. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Είναι τι σημαίνει, σημαντικό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως ο δικός μας Δήμος δεν έχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα τόσο στις χρήσεις γης, όσο στις επεκτάσεις οικισμών, τόσο στα θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης, και γενικά κυρίως στην άναρχη δόμηση στις εκτός οικισμού περιοχές, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς προοπτική. Εμείς στην Καλύμνο από το 2010, γιατί παρένθεση εδώ να σας πω ότι δυστυχώς όλα τα θέματα εξελίσσονται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο,
Το 2010 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Το 2014 συμβασιοποιήθηκε. Είμαστε στο 2020 και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει στην ολοκλήρωση αυτής της σύμβασης. Προτείνω λοιπόν στο Δήμο Καλλιμνίων να κάνει τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, να δει με το υφιστάμενο γενικό πολεοδομικό σχέδιο το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί. Εάν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις, ποιες είναι αυτές, πόσο κοστίζουν, αν συμφέρει να προχωρήσουμε τη σύμβαση, να την υλοποιήσουμε ή να τη διακόψουμε, εν πάση περιπτώσει να ξεκαθαρίσουμε και να προχωρήσει αυτή η ιστορία, διότι δυστυχώς έχουν παρέλθει 10 ολόκληρα χρόνια και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν πάει άλλο. Όταν ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο χωρίς τα ειδικά θέλει ένα χρόνο ορίμανση των μελετών, 2,5-3 χρόνια, εμείς το πήγαμε 10. Αυτή είναι μία πρόταση που έχω να κάνω. Η δεύτερη πρόταση είναι ότι επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει περιβάλλοντος και ανάπτυξης ήδη έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Ποιες είναι αυτές οι ανακοινώσεις? Σε κεντρικό κρατικό επίπεδο σχεδιάζεται η χρηματοδότηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα προκειμένου οι Δήμοι να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Ανοίγει λοιπόν μία συζήτηση. Ήδη στις 15 του Ιουλίου θα έρθει η προκήρυξη στους Δήμους για να ανοίξει ο διάλογος. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να εμπλακούν για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, να ανοίξει η συζήτηση και να εμπλακούν μέσα σε αυτή όχι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά όλοι οι φορείς του νησιού, για να δούμε πώς θέλουμε τον τόπο μας για τα επόμενα χρόνια, την Κάλυμνο του 2050, όπως σχεδιάζει όλη η Ευρώπη τις βιώσιμες πόλεις και τις οικονομικά βιώσιμες εννοώ πόλεις έως το 2050. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει, διότι εκτός η πολεοδομία είναι και μία επιστήμη η οποία αφορά στον άνθρωπο. Άρα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τόσο το ΤΕΕ που έχει διακεκριμένους πραγματικά επιστήμονες, αλλά και οι φορείς απ' έξω, διότι αφού αφορά η πολεοδομία στον άνθρωπο, είναι μια περισσότερο, ας πούμε, συμμετέχουν περισσότερες επιστήμες, ούτως ώστε να δούμε πώς θέλουμε την Κάλυμνο. Προτείνω λοιπόν στον Δήμο, μόλις πάρει την προκήρυξη αυτή, Να ανοίξει τον διάλογο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να είναι από τους πρώτους Δήμους ο οποίος θα εκπονήσει, θα επιτρέψει να εκπονηθούν οι μελέτες, ούτως ώστε να τελειώσουμε με το θέμα της πολεοδόμησης και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο νησί. Αυτά και πολλά άλλα πράγματα μεγάλα που αφορούν το μέλλον του νησιού, είναι αυτά που μας οδήγησαν στο να στείλουμε το δελτίο τύπου και την επιστολή στο Δήμαρχο, ότι επιτέλους να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σας προείπαμε, τη μεθοδολογία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαστροκουκού. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Μετά, πού θα πάμε? Θα πάμε τώρα στην περιοχή την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλά χρόνια εδώ πηγαίνουμε, όταν λέμε εδώ στην Κάλυμνο, πηγαίνουμε στο ακροτελεύτιο σημείο της Καλύμνου, την Παλιόνισο, και δεν πάμε τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, πηγαίναμε που δεν είχε δρόμο, που δεν είχε φως, που δεν είχε νερό, και με αυτούς τους ανθρώπους εμείς έχουμε δεθεί. Πάντα των Αποστόλων εκεί γινόταν ένα πολύ όμορφο πανηγύρι με τις κατσίκες τις μαγειρεμένες από τους βοσκούς. Με τις τσαμπούνες, με τους χορούς, το βράδυ, πάρα πολύ ωραία. Δεν θα γίνει φέτο και ο Ηλίας ο Μακαρούνας είναι ένας από τους 6 κατοίκους εκεί, μας λέει ότι δεν θα γίνει λόγω ιού. Θα το δούμε. Ο φακός του Καλλινοριού βγήκε στην Παλιόνισο, γιατί σε μία εβδομάδα, 8 μέρες, είναι ο Εσπερινός των Αποστόλων. Εδώ χρόνια και χρόνια ερχόμαστε, παρακολουθούμε το μαγείρεμα της κατσίκας, ένας κατανυχτικός Εσπερινός και μετά ένα ξεφάντωμα. Όμως, Ηλία μου, Μακαρούνα, ένας από τους 6 κατοίκους μονίμους εδώ, μου ήρθε μία πληροφορία από την Πόθια. Μου ήρθε ένα πουλάκι από την Παλιόνισο και μου είπε ότι μάμα, μην πας στην Παλιόνισο, δεν θα έχουμε αυτά που ήξερες από παλιά. Συμφωνώ. Είναι αλήθεια, Ηλία? Συμφωνώ απόλυτα. Για πες μου. Δεν θα γίνει τίποτα φέτος λόγω του κορονοϊού, και από την άλλη πλευρά γλέντι, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Θα σταματήσουμε λοιπόν το τραπέζι αυτό το φετινό, λυπάμαι,
Λυπάμαι, γιατί αυτό δεν ήταν, ήταν ένα καθιερωμένο πρόγραμμα. Σωστό, χρόνια τώρα. Χρονό, αλλά τα πράγματα μας ήρθαν ανάποδα από δύο πλευρές. Ένα από το κορονοϊού και από την άλλη πλευρά η νύφη μου. Έχεις το πένθος σου, έχεις το πένθος σου, Ηλία μου, ναι. Δεν θα γίνει κάτι φέτος από βιολιά. Ο εσπερινός θα γίνει. Ο εσπερινός θα γίνει κανονικά. Η λειτουργία θα γίνει κανονικά. Δεν θα έχουμε δηλαδή το μαγείρεμα της κατσίκας και δεν θα έχουμε και το γλέντι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να περάσει η χρονιά αυτή που είναι σκληρή, κακιά την ποέτσια όπως είναι, να περάσει και εύχομαι του χρόνου να μην έχουμε τέτοια πράγματα, να συνεχίσει να γίνει κανονικά. Εγώ είμαι έτοιμος με όλα μου να το ξανασυνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα, το καθιερωμένο πρόγραμμα που είναι... Την παράδοσή μας, είναι η παράδοσή μας. Αυτή η παράδοση δεν πρέπει να σβήσει, πρέπει να την παραδώσουμε στα παιδιά μας. Αλλά με τέτοια γεγονότα, όταν λέμε ότι έχεις δίκιο, Ηλία μου, έχεις δίκιο, Ηλία. Θα πάει δύο μέτρα, 1,5 μέτρο ένας από τον άλλο. Η αυλή είναι μια σταλιά, έτσι είναι. Τραπέζι να μην γίνει, να μην γίνει, τότε τι θα λέμε, γιατί να κοροϊδεύσουμε τον κόσμο. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Του χρόνου. Και του χρόνου να ξαναταμωθούμε εδώ. Το παραδοσιακό, μέχρι που να προσπατάω, δεν θα το σταματήσω. Αλλά λόγω των γεγονότων το φετινό ακριβώς θα σταματήσω. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Να είναι καλά όλο ο κόσμος. Και ζητάω συγγνώμη από όλο τον κόσμο. Δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα, έτσι. Με έχουν ειδοποιήσει, δεν μπορώ να κάνω. Χαιρετισμού στη Φουκαίνα σου. Γέλα, σε καλά. Ωραία τα είπε όμως. Πάρα πολύ ωραία. Τον είδες εκεί με τα Γιαννάκη, γιατί περνάει και ένα πρόβλημα. Ναι. Έχασε ένα πρόσωπο δικό του τώρα τελευταία, ναι. Την ύφη του. Θυμάσαι την... Συλληπιτήρια. Την νηπιαγωγό. Ναι, μωρέ. Απίστευτο, απίστευτο. Τόσο μικρή κοπέλα που έχει. Ελάτε όμως λοιπόν, να πάμε σε μια πολύ όμορφη εικόνα. Εκεί παραμένουμε στην Παλιόνισο. Εκεί είναι λιγοστή κάτοικη και παρά το γεγονός ότι τώρα έχει γίνει δρόμος, έχει πάει το ρεύμα. Έξι είναι. Μόνο το καλοκαίρι έχει κόσμο. Το χειμώνα παραμένουν αυτοί οι έξι ίδιοι άνθρωποι. Και τώρα θα πάμε στον Αποθητό και την Πετρούλα, Καλλιδόνη, όπου η Πετρούλα ταΐζει πια το σύζυγο, ο οποίος είναι. Υπερήλικας. Ναι. Ο χρόνος είναι. Ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους. Και φαντάσου, και άνθρωποι αυτοί που ξέρετε, ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πιάναν την πέτρα και τη λιώνανε. Γιατί δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, δεν είχαν τίποτα. Μαγειρεύανε στα ξύλα, πηγαίνανε στα ζώα. Να σου πω μόνο το εξής που μου είχε πει πριν από χρόνια ο κ. Ποθητός. Ότι ξεκινάγανε από την Παλιόνισο με τα πόδια, ναι, να φαντάσουν τη διαδρομή, να πάνε στην Πόθια, να πουλήσουν τις μυζήθρες και να ξαναγυρίσουν με τα πόδια. Βέβαια, δηλαδή μιλάμε απίστευτη ταλαιπωρία. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Αυτό το ρεπορτάζ έχει να κάνει με την τρυφερότητα που είναι εδώ στην Παλιόνισο. Είναι η κυρία Πετρούλα, Καλλιδόνη, ο σύζυγός της, ο Ποθητός. Τι μου κάνετε? Ταΐζω με τον Μανέστρα. Κοτόπουλο. Δεν ξέρει, κοτόπουλο είναι. Πώς θα πάτε, κύριε Πετρούλα μου? Μια χαρά. Πώς είναι ο κύριος Ποθητός μου? Κύριος Ποθητός φωνάζει όλη μέρα. Πετρούλα. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? Κάτι δεν ξέρω. Δηλαδή, περίπου. Περίπου. Πόσο χρονών ήσουν όταν παντρεύτηκες? Εγώ είμαι 17 χρονών. Πόσο? 17 χρονών. Μην πούμε. Τώρα είμαι. 87 πόσο, βάλει. Πω, τέλεια. Και έχετε δύο παιδιά ή τρία? Τρία παιδιά. Δύο, πόσους γιους και πόσες κόρες? Δύο κόρες, ένα γιο. Έρχονται, σας βλέπουνε? Κάθε μέρα. Τώρα μη μου πεις ότι πέρα από το Ποθητό όμως που το φροντίζεις, μου εξακολουθείς και μου πηγαίνεις στα ζά σου, να πηγαίνεις στις κατσίκες σου, στα αρνιά και να τα... Τώρα δεν μπορώ να πάω. Περιποίησε, δεν μπορείς, ε. Πουθενά, μόνο η τύπονα τη φωνή. Σε θέλει συνέχεια, ε. Συνέχεια να μην δίπλα του. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Κύριε Πετρούλα μου, να είσαι καλά. Εσύ να είσαι καλά, θα αρχίσει να μας βρίσκεις. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα. Σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη,
γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοσης στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sale Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος. Κατασκευές αλουμινίου. Ποταμή Καλύμνου. Τηλέφωνο 2243051101. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος. Λοιπόν, ελάτε τώρα γινότης από την Παλιόνισο, υπάρχει ένα μικρό περίπτερο, είναι η Βούλα η πλάτη εκεί, παλιά βοσκαρούα, την είδα εκεί κάτι να φτιάχνει, είναι και ένα πρόσωπο αγαπητό. Πιάνουν τα χέρια της. Πιάνουν τα χέρια της. Πολύ είναι, πιάνουν πολύ τα χέρια της, φτιάχνει, χειροποιεί τα πράγματα πολύ. Και όσο βοσκαρούα παλιά, της λέω, δεν μου τραβάς και ένα ξελάκωμα που λένε το ξελάκωμα, σφύριγμα. Το σφύριγμα. Και δεν σφυρίζει έτσι το... Ναι. Αλλά βάζει το χέρι της εκεί, το δάχτυλό της, το λυγίζει, το βάζει εδώ. Όπως είχε μάθει μικρή. Ναι. Προφανώς της το είχαν μάθει. Πάμε να το δούμε, πάμε να το δούμε. Ο φακός του Καλύμνος News, φεύγοντας από την Παλιόνισο, σταματάει εδώ. Είναι το τελευταίο περίπτερο του νησιού μας. Δηλαδή το πιο βορεινό, να το πω έτσι. Ναι. Η Βούλα Πλάτση είναι εδώ, κάτι σκαρφίζεται και κάτι κάνει. Βούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, μάμα. Τι μου κάνεις? Να, τα εργοχειρά μας κάνουμε εδώ. Βοσκαρούα. Βοσκαρούα από τον εμποριό. Από τον πατέρα. Ναι. Και η μάνα. Τι μάνα. Και αυτή πάνω στα βουνά, τη θυμάμαι βουνά, έτσι. Πάνω στα βουνά. Δεν μου λες κάτι, από πότε ανοίξατε αυτό το περιπτεράκι? Έχουμε τρίτη χρονιά, μάμα μου. Τι εξυπηρετείτε εδώ, για, είμαι περίεργος. Ναι. Πριν είχαμε τους ορειβάτες. Τώρα είναι οι καλύμνοι μας, θα έρθουν να πάρουν το παγωτό του, στα αναψυχτικά του, στα νεράκια του. Δεν έχει αναρριχητές πια τώρα, δεν έτσι. Έχει, δεν έχει. Έχει. Υπομονή. Υπομονή. Για πες μου τώρα. Την υγεία μου. Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχεις τώρα στα γονατά σου αυτό το ξύλο. Ναι. Με τι ασχολείσαι τώρα, για πες μου. Κάνω βραχιόλια, κολιέδες, σκολαρικάκια. Το είχες αυτό. Το χόμπι δηλαδή, την τέχνη, το ταλέντο. Στα εργόχειρα, στα Προβελονιά και στο Βελονάκι. Τώρα, και μετά σιγά-σιγά. Τι άλλο κάνεις, για δείξε μου. Κάνω τα μάτια. Α, είναι για το. Τα γούρια είναι εδώ. Τα γούρια μας. Δική σου κατασκευή. Ναι, με την καραντίνα, μάμα μου. Τι λες. Και... Δύο μήνες έκανα τρεις σκούτες. Και τα τσαμπάλια, γιατί το αίμα μου είναι βοσκαρουάτζι. Μ' άρεσε αυτό που μου είπες, τα τσαμπάλια, δηλαδή τα κουδούνια. Τα κουδούνια, έτσι. Τα κουδούνια. Τέλεια, μπράβο, Βούλα μου. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ο σύζυγος σε βοηθάει καθόλου? Ναι, ο σύζυγος, όποτε έχω κανένα μεροκάματο στην πόρτα, πηγαίνω και ανοίγει τζίνος. Τέλεια, λοιπόν, άστε καλά. Άστε καλά, καλή σου μέρα. Να ομορφαίνετε την περιοχή σας. Τι να κάνω, και δεν μου λες τώρα μια στιγμή, γιατί είπες τσαμπάλια, είπες βοσκαρούα. Άμα σου πω, μου τραβήξει μια σφυριά καλύμνικη. Πάμε. Πάμε. Έτσι θα φύγω, έτσι θα φύγω. Πάμε. Συγγνώμη, πώς βάζεις το χέρι σου? Πάμε. Παναγία μου, Χριστέ μου. Αυτά, είσαι απίθανη, είσαι, μπράβο, Βούλα μου. Τι έκανα. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Με υγεία, μάμα μου. Καλή σας μέρα. Σε καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τε... Με αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες από το περίπτερο των Σκαλίων, το ρεπορτάζ μας τελειώνει.
Λοιπόν, προς το έξω είναι ο κύριος Αντώνης Βαζανέλης. Ο κύριος Αντώνης Βαζανέλης είναι και εκείνος πολύ μεγάλος, αλλά έχει μια... Ναι, είπα να μην πω την ηλικία του ανθρώπου. Έχει όμως ένα χάρισμα. Εκεί που κάθεται και σε δει, κάνει δύστιχα. Δύστιχα, τα οποία έχουν... Έτσι, έχουν κάτι, έχουν χιούμορ. Αυτά τα βοσκαρούγια, ναι. Γιατί ήταν και βοσκαρούι ο αγαπητός μας ο κ. Αντώνης, όταν τα βράδια είσαι γλέντια, είσαι πισπερίσματα, ναι. Που λέγανε εκεί στις αυλές, ο ένας έλεγε δύστιχο, απαντούσε ο άλλος. Και τα λένε πεισματικά. Πεισματικά. Εγώ το θυμάμαι, μου τα έλεγε ο Θέμος. Ναι. Πεισματικά, δηλαδή σε γάμους και αυτά. Ναι, να σε πεισμώσουν. Ναι, να σε πεισμώσουν. Να σε νευριάσουν. Πήρατε μια όμορφη κοπέλα, σας δώσαμε. Όχι, όχι, πήρατε, ναι. Μια κατσαρόλα, ας πούμε. Τέτοια. Για να καταλάβω. Λοιπόν, και για να κάνω τώρα αυτό το τεστ, να δω, λέω ότι τι πνευματική διάβια, κύριε Αντώνη. Του λέω, για πες μου τώρα, κύριε Αντώνη μου, ένα δύστιχο. Μωρέ, μπαμπαμπαμπαμπαμπα, μου το είπε μια χαρά. Τραγουδούσε πολύ ωραία, καλό χορευτή και στο Λύκειο χόρευε. Να το δούμε. Αυτό λέω, ότι επειδή μου μεγαλώνεις και να μεγαλώνεις έτσι, να έχεις το μυαλό σου να μπορείς να επικοινωνείς. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Πάμε να το δούμε. Η επιστροφή από την Παλιόνισσο έχει για το Κάλυμνος Ζήλιος μια ωραία έκπληξη. Ο κύριος Βαζανέλης, παλιός χορευτής, τρομερός και τραγουδιστής, ναι. Με τα πεισματικά του. Ναι. Δεν έτσι. Ναι. Κάτοικος εδώ, γέννημα θρέμα των Αργυνοντών. Τα λέω καλά. Ναι, μάλιστα. Γιος Βοσκού και στον Πανόπουλο. Ωραία, τι γίνεται. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Όλα τα θυμάμαι. Τα θυμάσαι. Ναι. Τι θυμάσαι δηλαδή, για πες μου. Να σου πω μια μαντινάδα για να με θυμάσαι εσύ. Για να δούμε. Να μην με ξεχνάς. Την καραμπύρα που βαστάς, πάντα να τη λαδώνεις. Να του φεχίζεις πέδιζες για να μην μετανιώνει. Ωραία, ωραία, έτσι. Ωραία. Πάρτο μαζί σου να με θυμάσαι. Ωραία. Δεν μου λες. Μου κάνεις και στην Αυστραλία, ε. Ναι. Πολλά χρόνια. 2 χρόνια και μήνες. Και μετά ήρθες εδώ στην Κάλυμνο, έτσι. Ναι. Εδώ. Εδώ. Ήσουν χορευτής καλός. Καλυμνώντα. Στη Σούστα και στον Ίσο. Σε όλα ήμουνα μέσα. Πρώτο σε όλα. Και στο τραγούδι. Έκαμα σε όλα. Και στο τραγούδι και στο χορό. Δεν τρέπομαι. Σοβαρά, ε. Ναι, έκαμα 33 χρόνια με στο Λύκειο. Και αν σήμερα ακούγεται το Λύκειο Καλύμνου, ακούγεται με το Βαζανέλη. Μάνα γεια μου. Το Βαζανέλη ουράζει το Λύκειο. Έτσι. Λύκειο. Έχω δει σκηνές από εκδηλώσεις. Που κάνετε και χωρί. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα ένα στιχάκι, θα το θυμηθείς, θα μου τραγουδήσεις. Τι στιχάκι. Ένα καλύμνικο τραγούδι. Θες να είναι παραπονιάρικο. Θέλεις να είναι ερωτικό. Γιατί νομίζω, κύριε Βαζανέλη μου, ότι τη γυναίκα σου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τούρκα είσαι για Ρωμιά, Τούρκα είσαι για Ρωμιά. Τα λεντά ειδονάκια κάτω στα ρέματα, πως αγαπώ μικρούλα, δεν είναι ψέματα. Πόσο χρόνο είσαι, κύριε Βαζανέλη μου? 98. Πού σου να σε φτύσω και να μην σε ματιάσω. Και πες μου κάτι, αυτά τα τραγούδια τα έλεγε στη γειτονιά που ήταν η γυναίκα σου, έτσι, μικρούλα? Τα έλεγα στην αγαπημένη μου. Ναι. Με πολύ πολύ αγάπη. Και... Και πόσα χρόνια είστε μαζί? 67 χρόνια ζούμε. Παναγιά μου. Δηλαδή, θα τα πάμε 100 και έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Δηλαδή ήταν έρωτας μεγάλος. Βέβαια, ήταν 7 χρόνια έρωτας. Ήταν κούκλα όμως η γυναίκα σου, έτσι έχω μάθει εγώ, ε. Κούκλα. Καπετάνιου κόρη ήτανε. Ναι. Και εσύ Βοσκαρούι. Εγώ Βοσκαρούι. Δηλαδή μόλις σε είδε ή μόλις την είδες? Με τη σφύρα την πήρα κοντά μου. Μπα. Σφύριζα εγώ και ερχόταν. Δηλαδή ξέρεις να σφυρίξεις. Τώρα δεν φύγαν τα δόντια. Α, δεν μπορείς. Πάει σφύρα. Αλλά στο τραγούδι είσαι μια χαρά όμως, ε. Γιατί δεν μπορεί. Τέλεια. Λοιπόν, χάρηκα. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι δυνατός. Και να έχεις αυτή έτσι την όμορφη διάθεση. Έλα μια άλλη μέρα να σου δώσω ένα δρομολόγιο όμορφο. Ένα δρομολόγιο ένα όμορφο. Ένα δρομολόγιο. Όταν ταξιδεύεις με το μηχανάκι, να βαστάς και την πισινή. Να είσαι πάντοτε προσεκτικό. Μου είπες για την καραμπίνα, ε. Πώς μου το είπες πάλι, πώς μου το είπες, ναι. Την καραμπίνα, λέει, την έχουμε πάντα γεμάτη. Όχι, να τη λαδώνεις. Πάντα να τη λαδώνεις. Να του φεκίζεις πέρδικες για να μην μετανιώνεις. Να είσαι καλά, κύριε Βαζανέλη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αγάπη. Μην μου είπες, δεν ήταν ωραία. Ωραία ήταν.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Πώς θα κλείσουμε όμως τώρα? Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον πρόεδρο του πνευματικού μας κέντρου, τον κύριο Παναγιώτη Γιαμαίο. Είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος και κάνει πολύ καλή δουλειά στο αναγνωστήριό μας. Εκδηλώσεις πολύ ωραίες. Τώρα λοιπόν μας κάλεσε και λέει: θέλω να έρθετε, γιατί έχει βγάλει ένα βιβλίο ο επίτιμος πρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Πατέλης, που αφορά τις συγκοινωνίες και επικοινωνίες στην Κάλυμνο του χθες. Μια δουλειά πολύ σημαντική, πρέπει να πούμε, γιατί αφιέρωσε πολύ χρόνο ο κύριος Πατέλης για να βρει όλα αυτά που χρειαζόντουσαν, γιατί η Κάλυμνος είχε συγκοινωνία. Διαβάζοντας και για δηλαδή ονόματα πλοίων και λες Παναγία μου, τι, πέρασαν τι αυτά. Δηλαδή... Και έκατσε μεθοδικά, γιατί ο κύριος Πατέλης είναι μεθοδικός άνθρωπος, και έκατσε και βρήκε όλα αυτά. Βοήθησαν βέβαια και κάποιοι συνεργάτες του, αλλά αυτά θα μας τα πει ο κύριος Πατέλης εν ευθέτω χρόνο. Πάμε. Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε στο αναγνωστήριο Εμούσε μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Γιαμαίο. Γιατί όμως, γιατί στα χέρια μου έχω μια έκδοση του αναγνωστήριου, ένα βιβλίο του κυρίου Γιάννη Πατέλη, που είναι επίτιμος πρόεδρος του αναγνωστήριου, με θέμα συγκοινωνίες και επικοινωνίες στην Κάλυμνο του χθες. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι από το λίγο που μπόρεσα να κοιτάξω στο βιβλίο, και είπαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του αναγνωστήριου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και για την δυνατότητα που μας δίδετε να ενημερώνουμε τον κόσμο μας, τα μέλη μας, αλλά και όλο τον κόσμο της Καλύμνου για τις δράσεις μας. Να τα βάλουμε σε μία σειρά τα θέματα. Έχουμε να βρεθούμε 3,5 μήνες περίπου. Θυμάστε τότε όταν ετοιμαζόταν η μεγάλη, η λαμπρή, μάλλον ο λαμπρός εορτασμός της ενσωμάτωσης. Εκείνος ο ιστορικός πράγματι. Και ήταν και πολύ ωραία. Ναι. Ίσως ο ωραιότερος μετά ακριβώς. Την ίδια την ενσωμάτωση. Μεσολάβησε λοιπόν μια μεγάλη περίοδος, 3,5 μηνών, μέσα στην οποία δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εκδήλωση λόγω της πανδημίας. Και είχαμε πάρα πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Άλλες ακυρώθηκαν, άλλες έχουν μετατεθεί εν ευθέτω χρόνο, να δούμε πότε θα μπορέσουμε να τις πραγματοποιήσουμε, γιατί από ό,τι βλέπουμε και το φθινόπωρο ακόμη δεν είμαστε βέβαιοι αν μπορούμε να κάνουμε συγκεντρώσεις. Εν τω μεταξύ συνέβησαν και κάποια θέματα δυσάρεστα σε μένα προσωπικά, τα οποία δεν είναι τις παρούσεις να αναλύσω, αλλά είμαι πρόεδρος ενός ιδρύματος. Και οφείλεται να ενημερώνετε. Και να εργάζομαι μέχρι να παραδώσω τη σκυτάλη και να ενημερώνω για αυτά που συμβαίνουν. Συγγνώμη για την... Καταλαβαίνουμε απολύτως, αυτά είναι ανθρώπινα. Και γι' αυτό εμείς σας ζητήσαμε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το βιβλίο, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο κύριος Πατέλης. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση. Αφορά, όπως είπατε, στις συγκοινωνίες, επικοινωνίες στην Κάλυμνο του χθες, το λέει στον τίτλο του, ανατρέχει σε μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο στο παρελθόν. Ξεκινάμε από το 1905, πάντως λέει, ότι έγιναν οι δύο δρόμοι. Ναι, φτάνει μέχρι το 1980, αλλά ξεκινάει από το 1880. Δηλαδή, φωτίζει γεγονότα που αφορούν σε αυτά τα θέματα σε βάθος ενός αιώνα. Δηλαδή, συγκοινωνίες, θαλάσσιες, χερσαίες, θα δείτε όλα τα πλοία μας, αυτά που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των Καλυμνίων και ενδοδωδεκανησιακά, αλλά και προς το κέντρο, και παλιότερα Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αίγυπτο κλπ. Τα πρώτα μας μεταφορικά μέσα, τα ταξία και πριν τις άμαξες, τα κάρα κλπ. Επικοινωνίες, το πρώτο τηλεγραφείο, το πρώτο ΟΤΕ, η πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και όλα αυτά δοσμένα με ντοκουμέντα, με στοιχεία έγκυρα, μέσα από τα αρχεία της Δημογεροντίας, αλλά και μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τα βίωσαν, τα έζησαν. Έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αναφέρεται σε όλες αυτές τις περιόδους, ενδιαφέρουσες πραγματικά φωτογραφίες,
που κάθε φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Βέβαια, και μια ιστορία ολόκληρη. Ιστορία ολόκληρη. Αλήθεια, από μόνη της μια φωτογραφία λέει πάρα πολλά. Και κυρίως, κυρία Μπέτη, για όλες αυτές τις τάξεις των ανθρώπων, των εργαζομένων, παράδειγμα στο λιμάνι, αυτοφόροι, άνθρωποι που παραλάμβαναν τα δέματα, που έστελναν τα δέματα, αυτοί που έλυναν, έδιναν τα πλοία, οι αγωγιάτες με τα ονόματά τους, όλοι, μα όλοι, δεν έχει μείνει κανείς απ' έξω, και αυτό είναι που καθιστά αυτή την έκδοση πάρα πολύ μεγάλη έρευνα έκανε, έρευνα δηλαδή, μεγάλη έρευνα. Δηλαδή, σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε τομέα, ποιοι εργάστηκαν με τα ονόματά τους μέσα σε αυτή την μεγάλη χρονική περίοδο. Αξίζει πραγματικά, εγώ το διάβασα βέβαια δύο φορές, και για τους ανθρώπους κάποιας ηλικίας περασμένης να ξαναθυμηθούν, γιατί αυτά τα περισσότερα, έστω τα μιας μεγάλης περίοδου, τα έχουν ζήσει και ήδη. Δηλαδή θα τους έρθουν μνήμες, θα συγκινηθούν, θα ίσως δακρύσουν και για κάποια πράγματα, γιατί πλέον είναι στο παρελθόν, αλλά και οι νέοι μας να μάθουν, να πληροφορηθούν. Είναι ένα βιβλίο. Πώς ξεκίνησε έτσι η συγκοινωνία στην Κάλυμνο. Συγκοινωνίες, οι πρώτοι δρόμοι, από ποιους δημάρχους, από δημογεροντίες που ανοίχθηκαν, πώς συντηρήθηκαν, χίλιες δυο λεπτομέρειες που αξίζει πραγματικά να τις μάθουν και οι νέοι, αλλά να θυμηθούν και οι παλιότεροι. Και βεβαίως αφορά και στην περίοδο της Ιταλοκρατίας, 30-31 χρόνια. Βέβαια. Δεν είναι λίγα μικρός χρόνος. Ακριβώς. Αυτός. Και ό,τι συνέβη και τότε σε όλα αυτά τα θέματα και σε αυτή την περίοδο. Οθωμανική, Ιταλική και μετά την απελευθέρωση, τα χρόνια αυτά που μεσολάβησαν. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εγώ λίγο το φιλομέτρησα τώρα. Το θέμα είναι ότι αν ήταν άλλη εποχή, ίσως να το παρουσιάζατε κιόλας, έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς. Όχι. Θα το κάνετε? Μπορεί να κυκλοφορεί. Ναι. Όχι, θα κυκλοφορήσει. Ναι. Θα το διαθέτουμε κι εμείς από εδώ, στο αναγνωστήριο από τις 10 μέχρι το 10.30 που είμαι εδώ. Θα υπάρχει και στο πρακτορείο εφημερίδων του Παύλου του Ζαΐρη. Αλλά κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί και παρουσιαστεί, ναι, επίσημα, αξίζει. Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει αυτό. Ναι. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μην κυκλοφορεί το βιβλίο επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε την... Όποιος ενδιαφέρεται δηλαδή μπορεί από βεβαίως, εδώ ή από εμάς εδώ, 10 ευρώ τιμάται. Και είναι και καλέσθητο. Πάρα και το εξώφυλλό του είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ επιμελημένο. Πολύ επιμελημένο. Και από εξωτερική άποψη. Και η ποιότητα του χαρτιού και οι φωτογραφίες, αλλά κυρίως το περιεχόμενο. Βέβαια. Ναι. Γιατί πρέπει ο κύριος Παντέλης να διέθεσε πολύ χρόνο πάρα για πολύ έρευνα, χρόνο, για στοιχεία. Θα μελετήσετε μέσα και ποιοι άνθρωποι τον βοήθησαν σε αυτή του την έρευνα, γιατί για να χτιστεί, ας το πούμε έτσι, ένα βιβλίο με τέτοια στοιχεία, πρέπει να βοηθήσουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα στις πηγές, τις ιστορικές. Βοήθησε ο Κυριάκος ο Χατζηδάκης μέσα από το αρχείο της Δημογεροντίας, ο Μιχάλης ο Κυράνης το ίδιο και μέσα από το φωτογραφικό, το απίστευτο υλικό που διαθέτει, και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο συγγραφέας. Εμείς να τον ευχαριστήσουμε θερμός τον επίτιμο για αυτή του, ας πούμε, την προσφορά, γιατί είναι μια προσφορά στην ιστορία του τόπου. Ακάματος είναι και αϊθαλής. Εργάζεται συνεχώς και μετά από αυτό ετοιμάζει και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι της ώρας να το μπράβο, πούμε. Μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε έτσι δραστήριους και δραστήρια μέλη στο αναγνωστήριό μας. Ναι. Να σας πω επίσης ότι καλό είναι να έχετε μια συνάντηση και με τον ίδιο. Βεβαίως, να σας κάνουμε. Δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αξίζει πραγματικά. Και δεύτερον να πω ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θα έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, εκδηλώσεις που προϋποθέτουν συγκέντρωση ανθρώπων για τους γνωστούς λόγους. Όμως θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Κύριε Μάμα, θα είναι η έκθεση με έργα του Γεωργίου Οικονόμου, του μεγάλου αυτού του Καλύμνου, ζωγράφου. Ζωγράφου,
Μάλιστα. 1861, αν θυμάμαι καλά, να γεννηθείς. Μείνουμε, δηλαδή, ναι. Να μείνουμε στο βιβλίο. Όχι, αυτό θα το δώσουμε σαν, ναι, και θα κάνουμε ιδιαίτερη ξεχωριστή επιτόπου, ναι, όταν στηθεί. Αλλά να το δώσουμε ως πληροφορία. Ναι. Ναι. Θα έχουμε περίπου 25 έργα, mm-hmm, μεγάλων διαστάσεων αυτού του μεγάλου δημιουργού, τα οποία θα μας παραχωρήσουν Ιδιοκτήτες τους, συγγενικά πρόσωπα, απόγονοι, και άνθρωποι που τα έχουν προμηθευτεί στο παρελθόν, τα έχουν αγοράσει, γιατί ο οικονόμου διέθετε τους πίνακές του. Θα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο γεγονός. Ήταν ένας από τους μεγάλους ζωγράφους. Τους πρωτοπόρους, και μάλιστα σε μια εποχή που σκεφτείτε όταν την Κάλυμνο, ναι, ένα φτωχό νησί να έχει ανθρώπους όπως και ο Σακελάρης ο Μαγκλής που προηγήθηκε, μετά ο Αλαχούζος, ο Μανώλης ο Ζαΐρης και τόσοι άλλοι που φτάσανε στη σχολή καλών τεχνών του Πολυτεχνείου και μετά στη σχολή του Μονάχου. Του Μονάχου, ναι, είναι όλοι αυτοί, ναι, είναι για να... τη σχολή του Μονάχου. Ναι, ναι, μιλάμε για ασύλληπτα για την εποχή εκείνη γεγονότα για αυτό το μικρό νησί. Και είναι ένας πολύ μεγάλος καταξιωμένος καλλιτέχνης, τα έργα του οποίου... Έργα του οποίου θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι Καλύμνοι και οι επισκέπτες μας να τα δουν, ωραία, γιατί δεν μπορούν να τα δουν. Ναι. Βρίσκονται σε σπίτια, δεν μπορεί κανείς να τα δει αν, σωστά, δεν, αν, δεν, γίνει... αν δεν γνωρίζει. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία είναι αυτή η έκθεση που θα κάνετε. Του... Και για αυτή την έκθεση όμως θα ξαναμιλήσουμε. Οπωσδήποτε θα κάνουμε μια ξεχωριστή συνάντηση. Ακριβώς. Όταν τη στήσουμε. Ναι. Και θα μιλήσουμε. Παραμονές της, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή μας την συνάντηση, για τα όσα μας είπατε για το βιβλίο του κυρίου Πατέλη. Και βέβαια να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ μπορεί να το βρει. Είναι και εδώ. Και το στο... πρωί και δίπλα στον Παύλο του Ζαΐρη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μας δίδετε να ενημερώνουμε κατά καιρούς, ναι, τα μέλη μας και το κοινό της Καλύμνου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιατί μπορεί να έχουμε καραντίνες και αποκλεισμούς, εμείς όμως εργαζόμαστε. Βεβαίως. Και επίκειται νέα έκδοση για την οποία θα μιλήσουμε, σε άλλη μας συνάντηση. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσετε και τον κύριο Γιαμαίο. Ωραίος. Και, ναι. Παναγιώτης μας είναι πολύ καλός, πολύ δραστηριός. Είπαμε, πρέπει να ξέρετε ότι Κάλυμνος είναι των ψαράδων, των σφουγγαράδων, των γραμμάτων και των τεχνών ή του ύψους και των μουσικών, καλλιτεχνών μάλλον. Ή του ύψους. Και του ύψους και του βάθους. Όχι του ύψους. Εγώ βάζω ένα. Εσύ κάνεις κακός που το βάζεις. Γιατί... Είναι και του ύψους, ναι, και του βάθους. Ναι, και αλλά... πάμε ψηλά. Ναι, σωστό, αλλά εγώ το κάνω διαφορετικά. Και πάμε με τους δίτες. Άστα τα άλλα. Τώρα δεν είναι ώρα τους για αυτά. Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι η Καλύμνη μας είναι. Γενικά, ας πούμε, κάνουμε χαβάζια πράγματα. Πας. Αλλά κάνουμε και μερικά πράγματα. Το πάω. Δεν πειράζει να το πάω. Δεν είναι. Λοιπόν. Επί του παρόντος. Εμείς θα κάνουμε για μία ακόμα φορά έκκληση στο Δήμαρχο, ο οποίος βλέπει ένα ορισμένο θέμα στο βράχο εκεί στα, ναι, Θέρμα. Ένα αντιαισθητικό μεταλλικό πι δεν έχει θέση εκεί. Ας μείνουν οι σκάλες εκεί που έγινε για να διευκολύνεται ο κόσμος, εντάξει, αν και αυτές δεν είναι ακόμα τόσο αισθητικές, αλλά η αισθητική έχει μία διαφορετική είναι ανάγνωση. Είναι πολύ υποκειμενική. Υποκειμενική, αλλά βγάλτε, κύριε Δήμαρχε, αυτό το πράγμα, να πάρει πάλι, ξέρω, η περιοχή εκεί την χρωματική της έτσι εικόνα. Χωρίς αυτό το πείτε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσετε. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τα πολύ καλά σας μηνύματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να βλέπετε ότι τρέχουμε όλη μέρα για αυτά τα ρεπορτάζ που σας αρέσουν τόσο πολύ. Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους τους Καλύμνιους όπου γης. Να είστε όλοι καλά. Να είστε χαρούμενοι, να είστε πάντα χαμογελαστοί. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοση στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sales Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος. Κατασκευές αλουμινίου,
ποταμοί Καλύμνου, τηλέφωνο 2243-051-101, αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος. Σε σπίτι αλουνού.